Στο νέο κημητήριο Ηρακλείου θα παιχτεί η τελευταία πράξη του δράματος για την άτυχη Μέρη Μουρτζάκη. Την ψήτη την είχαν οι Λίζοι. Έτσι μπορεί να σου δώσει την ψήτη. Φίλοι και συγγενείς θα αποχαιρετήσουν το γελαστό κορίτσι του Κηλικίου της Ιδερσίτη στη μία το μεσημέρι της Δευτέρας με τον πόνο να είναι ανίποτος. Είναι τρομερό αυτό που ακούσαμε. Δεν το χωράει ο νους του ανθρώπου. Τι να πεις. Πολύ στενοχωρεμένοι είμαστε όλοι. Με λόγια αγάπης την αποχαιρετούν οι δικοί της άνθρωποι και οι συναδελφοί της στα κοινωνικά δίκτυα. Καλό ταξίδι, αγαπημένη μου θεία. Χαιρετίσματα στον πατέρα μου. Να μας προσέχετε από εκεί ψηλά περισσότερα από ό,τι σας προσέχαμε εμείς εδώ κάτω. Συγγνώμη από όλους μας. Εύχομαι να έφυγες χωρίς πόνο. Καλό παράδεισο, κοπέλα μου. Κρίμα είχα την τύχη να σε γνωρίσω σε ένα ταξίδι μου για Θεσσαλονίκη. Δούλευε στο Κηλικείο. Έτσι χαμογελαστή ήταν και εκεί. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή σου. Τα αμέτρητα γιατί της τραγωδίας βασανίζουν τους πάντες. Την οικογένειά της αλλά και τους ανθρώπους που τη γνώρισαν μέσα από τη δουλειά της και η καλοσύνη της τους κέρδισε για πάντα. Ταξίδευα και ταξιδεύω τόσο συχνά με αυτά τα τρένα, ίσως εκατοντάδες φορές, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, μέχρι σήμερα και μάλιστα στα βαγόνια που διαλύθηκαν, ώστε αδικοχαμένη και πάντα ευγενική και καλόκαρδη Μέρη που δούλευε στο Κηλικείο, είχε γίνει φίλη μου στο Facebook και ήξερε ακόμη και τι καφέ πίνω. Σας βλέπουμε, κύριε καθηγητά, στην τηλεόραση. Αφού σχεδόν πάντα πήγαινα στο Κηλικείο με τον υπολογιστή μου να δουλέψω. Μέρη και αδικοχαμένα μου παιδιά και συνταξιδιώτες μου, δεν θα αφήσω το δυστύχημα αυτό να περάσει έτσι. Να το ξέρουν οι εμπειρογνώμονες και οι πραγματογνώμονες. Η Μέρη Μουρτζάκη με καταγωγή από το αντισκάρι της Μεσαράς διέμενε τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη, αφού από το 2018 είχε πιάσει δουλειά στην τρένο ΣΕ. Την αποφράδα νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου η μοίρα στάθηκε πολύ σκληρή μαζί της, αφού σύμφωνα με πληροφορίες κανονικά δεν είχε βάρδια, ωστόσο δούλεψε τελικά καλύπτοντας συνάδελφό της. Η μέρα ήταν πάρα πολύ ανήσυχη, η αλήθεια είναι, με ψάχνει πάρα πολύ. Κάποια στιγμή δεν σήκωνα το τηλέφωνο, είχε ανησυχήσει και της είχα πει ότι γιατί ανησυχείς, είμαι μέσα στο τρένο, δεν παθαίνω κάτι. Και μου λέει και τη στιγμή δεν ξέρω, γίνονται πολλές καθυστερήσεις σήμερα. Η σωρός της άτυχης Μέρης ταυτοποιήθηκε το Σάββατο, αφού πρώτα συγγενείς της μετέβησαν στη Λάρισα προκειμένου να δώσουν δείγμα DNA. Βρεθήκαμε στο Παλαιοφάρσαλο, αλλάξαμε μηχανοδηγούς. Μετά από κάποια στιγμή θυμάμαι ότι με πήραν τηλέφωνο γιατί ξέραν ότι είμαστε κολλητές και με ρωτήσανε να ψάξω τη φίλη μου τη Μαρία να δω αν είναι ζωντανή γιατί είχε χτυπηθεί το τρένο. Εγώ ήμουν πάνω στην κίνηση, δεν είχα φτάσει στο σταθμό Λαρίσης. Την έπαιρνα τηλέφωνο και εκείνη και τον συνάδελφό μας τον Παύλο που ήταν και τα δύο παιδιά μέσα. Δεν απαντούσανε, δεν χτυπούσε καν το τηλέφωνο, ούτε έλεγε ότι είναι κλειστό. Δεν είχα σήμα μέσα στο τρένο για να μπω να δω στο ίντερνετ ότι γίνεται, να έχω εικόνα. Δεν είχα καμία εικόνα.